Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Η εβδομάδα ξεκινά με τρέξιμο πολύ στον τομέα της εργασίας. Η διάθεσή σας είναι στα ύψη, αλλά και η καλή σας θέληση σας βρίσκει σήμερα νικητές, αγαπημένα μου φιλαράκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ρύθμιση οικονομικών θεμάτων και φυσικά από το απόγευμα και μετά μπορείτε να χαρείτε μοναδικές στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ταύρος. Ταυράκια μου, σήμερα η εβδομάδα σας βρίσκει αρκετά δυναμικούς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε και δίκαιοι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Δώστε σημασία στο τέρι σας, μιας και έχει να σας πει σήμερα κάτι σημαντικό. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα και στα μικροατυχήματα. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, μια εβδομάδα ξεκινά με στόχο μόνο την επιτυχία. Μπορεί να έχετε χρονοκαθυστερήσει στον τομέα της εργασίας, όμως αυτό λειτουργήσε υπέρ σας. Τα πράγματα θα στρώσουν από εδώ και μπρος. Ρυθμίστε έσοδα και έξοδα και αφοσιωθείτε σήμερα στον τομέα της οικογένειας. Καρκίνος. Η εβδομάδα ξεκινά, αγαπητά μου φιλαράκια, αρκετά δυναμικά, μιας και οι πλανήτες είναι όλοι συσσωρευμένοι στο ζώδιο του Ιχθύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τελειοποίηση των πρακτικών σας θεμάτων αλλά και των ερωτικών. Η ημέρα κυλά με πολλές δραστηριότητες αλλά και λύσεις σε πρακτικά θέματα. Λέων. Κάθε νέο σχέδιο τη σημερινή ημέρα το φιλτράρετε σωστά και τιμωρείτε την αχαριστία αλλά και τον ίδιο τον έρωτα, ο οποίος σας κάνει πολλά νερά τον τελευταίο καιρό. Οι όψεις των πλανητών είναι ευνοϊκές στον τομέα της εργασίας, προσοχή όμως στα εξοδάκια σας. Παρθένος. Παρθενάκια μου, σήμερα είναι μια μέρα καταλυτική σε θέματα που αφορούν τον τομέα της εργασίας. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και οι αποφάσεις σας είναι γοργές. Αφοσιώστε όμως και λίγο χρόνο στα προσωπικά σας θέλω. Τα ερωτικά παράπονα από το τέρι σας σήμερα θα σας προβληματίσουν. Ζυγός. Ζυγουδάκια μου, οι καλοί τρόποι πάντα κερδίζουν. Μέρα διπλωματία σήμερα και η εβδομάδα θα κυλήσει άκρως διπλωματικά όπως και το ζώδιό σας. Η δύναμή σας είναι στο ζενίθ, αλλά μην παρασυρίστε από λόγια τρίτων και ξεκαθαρίστε τη θέση σας σε όλους τους τομείς. Περνάμε στους φίλους μας Σκορπιούς. Ένα προσωπικό θέμα σας την εβδομάδα αυτή, μην το μεταφέρετε στον τομέα της εργασίας. Η εβδομάδα θα κυλήσει με αρκετή υπομονή μέχρι να βρείτε λύσεις σε πρακτικά θέματα. Έρωτας και χρήμα έχουν την τιμητική τους, εξάλλου σας ευνοούν οι πλανήτες από το ζώδιο του Ιχθύ. Χαλαρώστε και οι λύσεις είναι κοντά σας. Τοξότης. Νέες πληροφορίες, νέα σχέδια, επομένως νέα όνειρα. Δύναμη αλλά και αποφασιστικότητα στον τομέα της εργασίας σας δίνουν νέα πνοή στον οικογενειακό, ερωτικό και οικονομικό τομέα. Ήρθε η στιγμή να κρίνετε σωστά το μέλλον σας και να ρυθμίσετε πολλά προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Φιλαράκια μου, γλυκά, είπαμε να ρυθμίσετε τον οικονομικό τομέα, εσείς όμως υπερβαίνετε τον εαυτό σας. Ευνοούνται μυστικές επαφές σε επαγγελματικό επίπεδο, μην κάνετε όμως τους detective. Είπαμε να είστε παρατηρητικοί μόνο, αλλά μην υπερβαίνετε σήμερα τον εαυτό σας. Η ημέρα κυλά με γοργούς ρυθμούς και επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Υδροχόος. Πρέπει να ξεκινήσετε δυναμικά τη μέρα σας σε θέματα δασμών, πληρωμών για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε στόχους στον τομέα εργασίας αλλά και οικονομίας. Προσοχή στη διαχείριση του λόγου σας αλλά και στον ερωτικό τομέα προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Η ημέρα σας θα κυλήσει με πολλές εντάσεις. Ψαράκια μου, ο ήλιος στο ζώδιό σας σας φορτίζει με την ηλιακή του ενέργεια αλλά και πολλοί πλανήτες συγκεντρωμένοι στο δικό σας ζώδιο δίνουν όθηση σε νέα ερωτικά, επαγγελματικά και οικογενειακά σχέδια. Η εβδομάδα κυλά με πολύ τρέξιμο σε όλους τους τομείς, φροντίστε να κάνετε μια σωστή διαχείριση του χρόνου σας αλλά και της τσέπης σας. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.